Πάμε στον Νίκο Σκέτο, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος θα μας πει για το βίντεο. Όχι Σμέρκο, Στέφανου Σκέτου. Τι έγινε, Νίκο. Τώρα τι έχει γίνει. Έχει καταθέσει υποψηφιότητα με αυτό το βίντεο. Εντάξει. Ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά με αυτό το βίντεο δεν είναι το ζήτημα να κατέθεσε υποψηφιότητα ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι έχει καταθέσει. Απλώς το αφήνει έτσι φλού επίτηδες για να το συζητάμε. Στην πραγματικότητα αυτό που αποκάλυψε με αυτό το βίντεο είναι ότι υπάρχει ένα άγχος σχετικά με το πόθεν έσχες. Το λέω γιατί. Διότι στο βίντεο το οποίο έλεγε, είχε και διάφορα έτσι λίγο επικολυρικά στοιχεία, το ψωμί που μοιράζονται οι δύο. Για αριστερή. Ναι. Για αριστερή. Ναι, ναι, ναι. Μια μπουκιά... για το... Ζήτησε συγγνώμη για τα περί κουκουλοφόρων. Δεν είπε ζητά για τους κουκουλοφόρους, αλλά υποτίθεται για όσους έτσι έχουν πικράνει τα και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο έφτασε σε ένα σημείο και ζήτησε από τους οπαδούς του να πάνε να συμμετέχουν και να γραφτούν στον ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε στις οργανώσεις μελών, στις νομαρχιακές επιτροπές και να ουσιαστικά να μπουν ασπίδα στο συνέδριο έτσι ώστε να μην, όπως είπε, απορριφθεί καμιά υποψηφιότητα. Πρόσεξε, αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο που είπε. Γιατί? Τι θα γίνει? Διότι υπάρχει το εξής. Η Κεντρική Επιτροπή έχει ψηφίσει σε προηγούμενη συνεδρίασή της ότι την τροπολογία την περίφημη Σπίρτζη. Έτσι. Ναι. Που τι λέει? Πόθενα ότι για να καταθέσεις υποψηφιότητα στο φακελάκι που θα μας φέρεις μαζί με τις 30 υπογραφές, τουλάχιστον 30 υπογραφές στελεχών, πρέπει να βάλεις μέσα και το πόθεν έσχες. Και το στικάκι με το πόθεν έσχες. Άρα εκεί εντοπίζει. Γιατί, όχι για να ελεγχθεί, αλλά για να δημοσιοποιηθεί. Προσέξτε τώρα. Λέει, είναι λογικό, ας πούμε, κάποιος ο οποίος έχει καταθέσει υποθενέσεις και να πει ότι, οκ, okay, διαφάνεια, το καταθέτω. Λογικό. Εδώ ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά τι φοβάται? Ότι υπάρχει περίπτωση στο συνέδριο να τον αποκλείσουν ακριβώς λόγω του υποθενέσεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται σκέφτεται να μην το καταθέσει. Να μην το δημοσιοποιήσει. Άρα θέλει να τη βγάλει αυτή την προϋπόθεση. Μισό λεπτάκι. Θέλει να το εξής. Να καταθέσει ή θέλει να διαγράψει, να τροποποιήσει με τη δύναμη του συνεδρίου, το οποίο είναι μείζον όργανο σε σχέση με την Κεντρική Επιτροπή, να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις που έθεσε η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, είναι δύο τρόποι. Είναι δύο τρόποι. Ναι, αλλά... Διότι την τελική έγκριση. Στα χέρια, αν γίνει αυτό. Διότι την τελική έγκριση τη δίνει το συνέδριο. Εντάξει, είναι ανώτερο όργανο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μπορεί να πα σε μια διαδικασία. 24 Οκτωβρίου είναι η κατάθεση των υποψηφιωτήτων. Έτσι, τελευταία μέρα. Βεβαίως. Και θα σας πω ότι. 20 μέρες, 3 εβδομάδες από τώρα, τίποτα δηλαδή. Η Κεντρική Επιτροπή, πρέπει να σας πω. Συγγνώμη, η Πολιτική Γραμματεία εχθές έβαλε επίτηδες συγκεκριμένη ημερομηνία και το ανέφερε επίτηδες ξανά το 24 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι ουσιαστικά στέλνοντας ένα μήνυμα στον κύριο Κασελάκη, ότι κοίταξε να δεις, μέχρι 24 Οκτωβρίου φέρε μας και το πόθεν έσχες, να είμαστε όλα καλά, έχεις χρόνο μπροστά σου, να γίνουν όλα καλά και όμορφα. Αν πάντως πάμε στο συνέδριο με μια διαδικασία που η πλευρά Κασελάκη θα λέει ότι κακώς δεν είναι πρόεδρος και ότι δεν δίνει πόθεν έσχες, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι ένα κανονικό συνέδριο, δεν θα είναι ένα ήρεμο συνέδριο. Ένα συνέδριο το οποίο μπορεί να μην τελειώσει αν πάει έτσι. Εντάξει. Αν πάει έτσι. Δεν θα είναι ένα ωραίο συνέδριο. Τώρα για το βίντεο, να ρωτήσω κάτι. Για το βίντεο, τι κλίμα υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του κόμματος? Θέλω να πω, δηλαδή, πώς το είδαν, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν, Νίκο, διαφορετικές φωνές. Κάποιοι που είπαν ότι με αυτό το βίντεο ο ίδιος τι κάνει, θέτει υποψηφιότητα, και κάποιοι άλλοι που λένε ότι δεν το λέει ξεκάθαρα. Λέει, είναι υποψηφιότητα. Είμαι εδώ, ακριβώς. Ετέθη αυτό και από κάποιους στη χθεσινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, ότι επιτέλους να μας πει θέτει υποψηφιότητα ή δεν θέτει, αλλά ξαναλέω, αφήνει έναν αστερίσκο ο κύριος Κασελάκης αναφορικά με το πόθεν έσχες του. Άρα. Θέλει ουσιαστικά μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, αυτό του δώσαν διορία, φέρε το πόθεν έσχες σου για να μην έχουμε τώρα. Πάντως σε σχέση, έτσι, για να κάνουμε και μια κουβέντα σε σχέση με τους εσωκομματικούς αντιπαλούς, σε σχέση με Φάμελο, Πολάκη και Φαραντούρη, το βίντεο αυτό είναι απείρως πιο επαγγελματικό. Κοιτάξτε, 28-25 μέρες. Έχουν δουλέψει άνθρωποι. Ναι, 25 μέρες έκανε για να το φτιάξει. Έτσι. 5 μέρες. Ενώ 20 λάθος. 25 μέρες πέρασαν από όταν αποπέμφθηκε. Έχει γυρίσματα σε δεκάδες διαφορετικά μέρη. Κυρίως φτωχογειτονιές. Μαθαίνω επίσης. Αυτό τουλάχιστον έτσι σου εκλαμβάνω. Μαθαίνω ότι υπήρξε κοπτοραπτική. Δηλαδή υπήρξαν πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία είπε και κάποιες ατάκες του. Εδώ που είναι. Στη Σαλαμίνα. Πρέπει να είναι στα παλούκια. Πρέπει να είναι στα Σαλαμίνα. Δηλαδή όπου πήγε έκανε και κάποια γυρίσματα. Εντάξει, ορισμένα πρέπει να σας πω βέβαια ότι το είμαι ο Στέφανος Σκέτο. Ας πούμε ο κύριος Πολάκης έκανε μια ανάρτηση και είπε είμαι ο Παύλος Σκέτο. Έτσι, και τα λοιπά. Έκανε ανάρτηση από. Ναι, ναι, υπάρχουν, υπάρχουν αντιδράσεις από τον Πολάκη. Δεν υπάρχει τίποτα να πει κάτω. Μέσα σε χρόνο, ντετέ. Η σχέση τους έχει ξεφύγει και από συντροφική. Α, για να δούμε τον Καρφόρη. Σχέση τρολάρισμα. Προσέξτε τώρα, ο κύριος Πολάκης αυτό που λέει με αυτή την ανάρτηση έχει ένα ενδιαφέρον γιατί λέει με λένε Παύλο και τα κατέθεσα όλα υπογραφές και ποθενέσκες. Περιμένω Στέφανο Σοκράτη, Νίκο και Απόστολο. Μετρηθούμε σε θέσεις και πρόγραμμα, όχι σε βιντεάκια. Σε βιντεάκι και μετά αρχίζει. Προσέξτε τώρα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Εδώ υπάρχει το εξής. Ότι ο κύριος Κασελάκης είναι το δεύτερο στοιχείο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ότι στο μήνυμά του, στο βίντεο του,
Είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, ή θα ψηφίσετε εμένα και θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένας καθαρός ή άλλη της διαπλοκής. Ή θα ψηφίσετε κάποιον που θα εξυπηρετούν την διαπλοκή. Επαναφέρει δηλαδή τη γραμμή που έλεγε ότι ακόμα και ο Τσίπρας υπηρετεί ένα τέτοιο περιθεωλής κεντροαριστεράς που θα είναι με τη διαπλοκή κτλ. Άρα, εγώ τα συνδυάζω όλα και λέω ότι. Εδώ ο Πολάκης υπόθεση λέει κάτι για αυτό το ζήτημα, να το δούμε. Το υστερόγραφο ο Πολάκης δεν το έχει γράψει έτσι. Όχι. Έτσι. Διότι λέει, για να δούμε λίγο μπροστά το. Δεν θα το διαβάσουμε, για έτσι, λιγάκι, να το διαβάσουμε ναι. λιγάκι. Δείστε το λίγο μπροστά. Ναι, ο κύριος Πολάκης. Όταν παίρνεις καθαρές. Τη διαπλοκή τη χτυπάς όταν παίρνεις καθαρές θέσεις για τράπεζες, ενέργεια. Προσέξτε τα δύο που έχει βάλει. Τράπεζες και ενέργεια πρώτα-πρώτα. Ναι. Λέει. Καύσιμα και χοντρεμπόριο. Καύσιμα, χοντρεμπόριο, Αττική Οδό, ΜΜΕ, δικαιοσύνη, ταμείο ανάκαμψη. Όχι με γενικό. Οικολογικές επικλήσεις του καινούργιου, του νέου, του δικού μας και λοιπά, έπε απτερόεντα. Ναι. Κύριος Πολάκης θέλει συγκεκριμένες. Εδώ έχει βάλει πρώτη πρίωνο κορδέλα. Λοιπόν, θα δούμε, θα δούμε. Για αν πάμε. Πάντως το συνδυάσουμε, προσέξτε και μου κλείνω με αυτό, αν συνδυάσουμε υπόθεση υπόθεν έσχες. Συνδυάσουμε επίσης την υπόθεση με ότι όλοι είναι διαπλεκόμενοι και ότι εγώ δεν πολύ ξεκαθαρίζω και έχω και στα social media να γίνεται ο κακός χαμός. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολη η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και το Πασόκ. Νίκο, έλεγε. Βεβαίως. Και δεν έχει καυγά και δεν ασχολούμαστε. Κυριακή κοντή γιορτή. Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω μια εκτίμηση χωρίς ονοματεπώνυμα. Το βράδυ της Κυριακής στο Πασόκ θα τρίβετε τα μάτια σας από τις εκπλήξεις. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Κάτσε τώρα από αυτό αυτό το οποίο θα βγει την Κυριακή το βράδυ δεν θα έχει καμία σχέση δική μου προσωπική εκτίμηση. Με αυτό που έχουμε με αυτό τώρα. Το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θυμηθείτε το αυτό το οποίο σας λέω. Τώρα. Τι όνειρο έχεις δει. Εντάξει. Έχουμε. Βλέπω πού πάει το ρεύμα. Ναι. Για πες, Νίκο. Είχαμε δημοσκόπηση χθες. Φαίνεται ότι παγιώνεται το δίδυμο του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα. Πολύ μικρή διαφορά όμως, έτσι μεταξύ τους. Εσύ περίμενε, Παπαγιάννη, περίμενε τώρα γιατί με τσιγκλάς. Εσύ δηλαδή την έκπληξη πού τη βλέπεις, μεταξύ πρώτου δεύτερου. Όχι. Τη βλέπεις το ποιος θα περάσει ως δεύτερο στο δεύτερο γύρο. Βλέπω ότι δεν θα είναι κατά τη δική μου εκτίμηση το δίδυμο του δεύτερου γύρου δεν θα είναι αυτό το οποίο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα είναι άλλο. Το δίδυμο του δεύτερου γύρου. Ναι. Συμφωνεί. Θα υπάρξει ένα πρόσωπο που δεν είναι μέσα στους δύο πρώτους. Ακούστε να σας πω. Η εκτίμησή μου είναι αυτή. Υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες δίνουν πάνω από 5 στο να σπάσει αυτό το δίδυμο. Ευκαιρία λοιπόν να βγάλετε λεφτά. Οπότε εσύ λες δεν θα είναι αυτό το δίδυμο. Ναι. Αυτό λέει. Λίγα βάζεις, πολλά παίρνεις. Κοιτάξτε να δείτε πάντως. Οι δημοσκοπήσεις στο παρελθόν. Όλες οι δημοσκοπικές ιδέες έχουν πέσει και έξω. Είναι δύσκολα, δύσκολα κοινά αυτά. Είναι δύσκολα να τα βρει. Εδώ τώρα τι γίνεται, ότι υπάρχει μια δυναμική συγκεκριμένη και αυτή έχει καταγραφεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις και υπάρχει και μια ασφαλής διαφορά. Τώρα θα μου πείτε στην κάλπη, πού ξέρουμε ποιος θα πάει. Πόσοι θα πάνε και με βρίσκεις εμένα και σου λέω θα πάω να ψηφίσω. Και θα πάω να ψηφίσω Παπαγιάννη για να το λέμε. Θα πάω. Εγώ και μετά όταν θα πάω, θα ψηφίσω Παπαγιάννη. Εγώ πάντως από συζητήσεις που κάνει και με κόσμο, ο οποίος δεν είναι παραδοσιακά Πασόκ, είναι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Θα πάνε να ψηφίσουν. Σκέφτονται πολύ σοβαρά να πάνε να ψηφίσουν έτσι ώστε να αποκλείσουν κάποιους άλλους υποψηφίους. Δηλαδή το ίδιο σκέφτονται και αρκετοί από το συντηρητικό χώρο. Ναι. Δεν αμφιβάλλω. Για παράδειγμα, υπάρχουν χιλιάδες υποστηρικτές του κυρίου Σαμαρά, προσέξτε αυτό το οποίο σας λέω, οι οποίοι θα πάνε, θα προσέλθουν στις κάλπες για να ψηφίσουν συγκεκριμένο πρόσωπο. Πρόσωπο. Το ξέρετε. Εντάξει. Αυτό είναι άλλος λόγος. Αλλά όλοι αυτοί, φαντάζομαι, Νίκο, και από τα αριστερά και από τα δεξιά, θα είναι λιγότεροι από τους καθολικά Πασόκους. Δεν θα ακουστεί τώρα πολύ ευγενικό αυτό που θα πω, αλλά αν ο κύριος Σαλαμαράς είχε χιλιάδες υποστηριχτές, η πολιτική άνοιξη θα είχε άλλη τύχη. Αλλά ξέρεις, αυτοί οι 5-6 χιλιάδες μπορούν να δώσουν 1-2%. Αυτό λέμε. Αν είναι οριακά τα πράγματα, μπορούν να διαμορφώσουν αποτέλεσμα. 5-6 χιλιάδες στα 400. Κρατήστε πάντοτε. Για να δούμε. Κρατήστε. Πάντως πραγματικά θέλω να πω. Κάτι τα δείχνει όλα. Ό,τι και να συζητάμε. Να πούμε δύο τεχνικά το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Πρώτα, όποιος ή όποια ενδιαφέρεται να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις σωματικές εκλογές μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Πασόκ. Και να δει εκεί το μάθε που ψηφίζεις, να βρει μάθε που ψηφίζεις και να βρει ένα από τα 900. Πας και γράφεις και επιτόπου. Με 3 ευρώ δεν είναι. Είναι 3 ευρώ η συμμετοχή. Μία φορά 900 εκλογικά κέντρα. Είναι 3 ευρώ η συμμετοχή και προσέξτε, στο δεύτερο γύρο δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Πάει μόνο αυτός που πήγε στο πρώτο. Είναι κλειδωμένη διαδικασία. Έτσι. Άρα, χωρίς αντίτυπο. Με 3 ευρώ και την αστυνομική σου ταυτότητα. Πας, εγγράφεις επιτόπου στα ταμπλετάκια και ψηφίζεις. Ωραία. Ένα. Δεύτερον. 900 κέντρα. Τι ώρα θα έχω. 950 σε όλη την. Νομίζω πάνω από 900 σε όλη την Ελλάδα. Τα 920 στο Ηράκλειο. Επειδή δεν υπάρχουν εθνικές εκλογές, μου είπαν από τη Χαριλάου Τρικούπη, με συγχωρείς Νίκο, ότι περίπου στις 8.30 με 9 η ώρα θα έχουν μια πρώτη εικόνα. Εκεί υπάρχει το εξής, προσέξτε τώρα. Ο κανονισμός λέει ότι θα κλείσουν οι κάλπες στις 7. Πιθανό να μην κλείσουν στις 7 αν υπάρχει μεγάλο. Να υπάρχει παραπάνω. Να υπάρχει λόγος με τον κόσμο για να εξυπηρετηθεί. Όλοι πάντως οι.
Όλοι οι υποψήφοι θα είναι στα εκλογικά τους κέντρα και στις έδρες τους, ας πούμε. Οπότε θα έχουμε και έτσι μεγάλη κάλυψη. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα κλείνει και τις, στην Παλαιά Βουλή, αν δεν κάνω λάθος. Ομιλίες, έτσι εδώ στην περιοχή με δικιά του ομιλία. Τι ώρα είναι? Αχ, νομίζω... 8 η ώρα. Άλλα με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα από θα θυμηθούμε και λίγο τα παλιά, τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Αυτά που βλέπαμε στον δρόμο. Πώς θα γίνει? Με τις σημαίες. Μην ξεχάσετε, κυρίες και κύριοι, να μείνετε εδώ στο Action 24. Α, όλη την Κυριακή έχουμε ζωντανή κάλυψη. Από νωρίς το πρωί. Έτσι, για τις εξελίξεις στο Πασόκ. Συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.